Υπάρχουν όμως κάποιες εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό. Και σύμφωνα με αυτές, εισηγήσεις από κορυφαία στελέχη, από χθες το βράδυ και σήμερα, του εισηγούνται πρώτον ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Ένα λεπτό αλλά τώρα, και αλλαγές. Ανδρέα, ναι. Βάλε μία ανωτελεία, διότι έχω καλό ρεπορτάζ. Έχω κάνει τα τηλεφωνήματά μου πριν από το Δελτίο Ειδήσεων. Οι πληροφορίες μου λένε ότι το σενάριο του ανασχηματισμού απερίφθη μετεπένων. Δηλαδή σας ευχαριστώ, ωραία η ιδέα σας, ανασχηματισμό δεν κάνω και πάντως δεν κάνω ανασχηματισμό μέσα στο καλοκαίρι. Μου λένε ότι είπε ο Κώστας Καραμανλής σε στενούς συνεργάτες του. Πληροφορούμε όμως ότι ένα θέμα ανασχηματισμού εντός εισαγωγικών υπάρχει για το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης. Υπάρχει δηλαδή μείζον θέμα για την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, τον τρόπο με τον οποίο θα περνούν προς τα έξω τα μηνύματα. Και την, θυμάστε εκείνη την παλαιά συνεχή επίκληση της ανάγκης για συλλογικό επικοινωνιακό επιτελείο από τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Φαίνεται ότι οριμάζει η ιδέα ότι πρέπει να γίνουν συλλογικότερα τα πράγματα στο επικοινωνιακό κομμάτι, να μπουν και στελέχη προβεβλημένα με επικοινωνιακές ικανότητες στο παιχνίδι, αλλά φαίνεται ότι παίζει και το ενδεχόμενο, αυτό λένε οι πληροφορίες μου, να αντικατασταθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να υπάρξει νέο πρόσωπο, λαμπερό πολιτικά, το οποίο να πάρει επάνω του, χαμογελάει ο κύριος Κοτρότσος γιατί έχει καλή ενημέρωση. Θα πούμε και ονόματα. Θα πω ονόματα. Συζητιέται το όνομα του Άρη Σπηλιοτόπουλου. Αλλά υπάρχει έντονη επιφύλαξη στο Μέγαρο Μαξίμου, μήπως γίνει ζημιά στο Υπουργείο Παιδείας, διότι θα πρόκειται για την πολλωστή αλλαγή υπουργού. Του διαλόγου για την παιδεία μας. Ακριβώς. Δεύτερον, παίζει το όνομα του Πάνου Παναγιωτόπουλου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Όχι το ίδιο έντονα με το όνομα του κυρίου Σπηλιοτόπουλου, αλλά έχει ρυφθεί στο τραπέζι. Έχετε και άλλο όνομα, κύριε Κοτρότσο? Όχι, μπορούμε να πούμε απλώς ότι το όνομα του κυρίου Σπηλιοτόπουλου έπαιξε κάποια στιγμή χθες το απόγευμα και το ξέρετε, φαντάζομαι. Έτσι. Και για τη θέση και του γραμματέα κόμματος στην περίπτωση που δεν η διαφορά θα ήταν μεγάλη. Και εκεί υπάρχει. Και εκεί στοχοποιείται ένα λεπτό. Ένα λεπτό, διότι το ρεπορτάζ μου λέει ότι ο κύριος Ζαγορίτης θα μείνει στη θέση του. Παρά το γεγονός ότι αρχικά υπήρξε η σκέψη να είναι ο κύριος Ζαγορίτης η ηφηγένεια που θα θυσιαστεί μετά την εκλογική ήττα, επεκράτησαν ωριμότερες σκέψεις. Θα μείνει στη θέση του ο κύριος Ζαγορίτης, τουλάχιστον έχει, αυτό δείχνουν αυτή τη δικαιολογία ο κύριος Ζαγορίτης άλλωστε. Θα εξαρτηθεί λίγο και από το έκτακτο συνέδριο, δεν θα εξαρτηθεί από τι κομματικές διεργασίες θα γίνουν. Δεν θα γιατί θα ο κύριος Ζαγορίτης ξέρω ότι στοχοποιείται και από κορυφαία στελέχη που ζητούν από τον Πρωθυπουργό. Ανδρέα μου, να θα τον μείνει αλλάξει ο κύριος Ζαγορίτης. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία από το Μέγαρο Μαξίμου. Έχει κλειδώσει η παραμονή του στο κόμμα, αλλά δεν θα είναι πια μόνος του. Σημειώστε το αυτό. Θα υπάρξει, λέει, πιθανότατα ένα σύνδεσμος κόμματος κυβέρνησης για να μπορέσουν να βρουν έναν κοινό βηματισμό οι υπουργοί με τα κομματικά στελέχη σε ό,τι αφορά την προβολή του επικοινωνιακού έργου. Ανδρέα Κωνσταντάτο, ο λόγος πάλι σε εσένα. Δηλαδή, το κόμμα μάλλον φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα αλλάξει. Θα αλλάξει και επικεφαλής τον κύριο Ζαγορίτη, δηλαδή, για παράδειγμα, και τρόπο λειτουργίας. Και επίσης το κομμάτι της επικοινωνίας που αποδείχθηκε, νομίζω, περίτρανα ότι κουτσένει εδώ και μήνες. Μάλιστα. Νίκο, δεν ξέρω αν η ψυχή είναι η πρόθυμος ή η σάρξ ασθενής ή και τα δύο μαζί. Ναι. Αλλά το βέβαιο είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει πολλά περιθώρια. Ασφαλώς αύριο θα είναι πιο ανεβασμένος υπό την έννοια της εμφάνισης. Ασφαλώς θα πει διάφορα για τα πεπραγμένα ή και για τα σχέδιά του ανά Υπουργείο. Θα δείξει ότι επιταχύνει το κυβερνητικό έργο. Όμως, τον κύριο Ζαγορίτη δεν θέλει να τον αδειάσει και θέλει να τον βάλει μετά στην κυβέρνηση. Τον κύριο Αντώναρο θέλει να τον αλλάξει, αλλά δεν ξέρει με ποιον θα τον αντικαταστήσει. Και όλα αυτά με πολύ περιορισμένες κινήσεις που μπορεί να κάνει. Λένε πολλοί ότι δεν μπορεί να κάνει ανασχηματισμό τώρα και θα τον πάει για αργότερο, διότι 20 Ιουνίου είναι τα γένεια του Μουσείου της Ακρόπολης και μετά είναι η Σύνοδος Υπουργών του ΟΑΣΕ. Άρα, ανασχηματισμός που δεν έχει σπάγκο και χωρίς να αλλάξει Σαμαρά και Μπακογιάννη, δεν θα είναι ένας ανασχηματισμός που μπορεί να δώσει κάτι. Δεδομένου κιόλας ότι έχει δεσμευτεί ότι η οικονομική πολιτική δεν αλλάζει, άρα δεν αλλάζει και ο κ. Παπαθανασίου. Άρα τα περιθώρια τα πραγματικά του Πρωθυπουργού για να κάνει κινήσεις είναι, είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Και αυτό είναι πολύ άσχημο. Αυτό το οποίο είναι επίσης κρίσιμο είναι ότι προφανώς αύριο θα είναι πάρα πολύ αυστηρός.
θα υπερθεματίσεις τη σεμνότητα και ταπεινότητα. Όμως, Νίκο, εδώ υπάρχουν και συγκεκριμένα πράγματα που τα έχει πει άλλωστε ο άνθρωπος. Έχει 151 βουλευτές. Όταν η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δικές τους δημοσκοπήσεις, όχι τις δικές μας, ναι, ναι, ήταν στο 2,6 και βγήκε ο κύριος Παυλίδης και έκανε αυτό και πήγε στο 4,2 και ο κύριος Καραμαλής έχει ομολογήσει ότι λόγω 151 δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Όταν η Νέα Δημοκρατία ξαναμάριψε τη διαφορά και βγήκε η Siemens με όλους τους χειρισμούς που έγιναν με τα τηλεγραφήματα και ξαναπήγε η διαφορά στο 4,5 και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τότε φοβάμαι ότι είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες του κυρίου Καραμαλή. Αυτό επίσης που είναι κρίσιμο και ίσως έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε αύριο, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση δεν έχει καθαρές θέσεις σε μείζωνα ζητήματα. Εδώ είδαμε την άνοδο του ΛΑΟΣ για το τελειά. Θέμα της έλλειψης μεταναστευτικής πολιτικής, για την ανασφάλεια του πολίτη. Δεν ξέρω αν θα κάνει δεξιά ή άλλου είδους στροφή. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να διατυπώσει καθαρές θέσεις. Μάλιστα. Τις οποίες δεν διατυπώνει τώρα. Δεν θέλω, έχει λοιπόν, καν θέσεις, ούτε δεξιές ούτε αριστερές. Οι πληροφορίες λένε πως ο κύριος Καραμαλής θα στρέψει πλέον το ενδιαφέρον όλου του Υπουργικού Συμβουλίου σε ζητήματα πέραν από την οικονομία που αφορούν στη δημόσια ασφάλεια, θέματα που αφορούν στους μετανάστες. Δεν ήταν καθόλου τυχαία η αναφορά που έκανε στις τελευταίες ομιλίες ο κύριος Καραμαλής για αυτά τα θέματα, όπως για το άσυλο για παράδειγμα, και θα ζητήσει δουλειά, έργα και καθόλου λόγια. Η έκταση της αποχής σε συνδυασμό με τη νίκη του Πασόκ αλλά και το ηχηρό μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία οδήγησαν χθες τη νύχτα τον Πρωθυπουργό ενώπιον του διλήμματος να προκηρύξει άμεσα εκλογές. Όλο το παρασκήνιο θα μας δώσει τώρα η Έλλη Τριανταφύλου. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είναι αυτό που οδήγησε τον κύριο Καραμαλή σε αυτή τη σκέψη αλλά και πώς τελικά απεφεύχθη. Ο κύριος Καραμαλής, λοιπόν, τον οποίον μέχρι αργά χθες το μεσημέρι διαβεβαίωναν συνεργάτες του αλλά και υπουργοί ότι η διαφορά δεν θα υπερβεί τις 3-3,5 μονάδες, άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η πραγματικότητα ίσως αποδειχθεί πολύ πιο οδυνηρή με τις διαρροές των αριθμών που επρόκειτο να δείξουν τα exit polls. Τότε, τις ώρες δηλαδή που η διαφαινόμενη ήττα έδειχνε να κινείται μεταξύ 5,5 και 6,5 ποσοστιαίες μονάδες, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να δώσει δραματική τροπή στις εξελίξεις και να προκηρύξει το ίδιο βράδυ εκλογές. Πληροφορίες μάλιστα λένε ότι ενημέρωσε και τον Υπουργό Περιβάλλοντας, τον κύριο Γιώργο Σουφλιά, σε κατηδίαν συνάντηση που είχε στο ιδιαίτερο γραφείο του στο Λυκαβητό. Συνομιλητές του κυρίου Καραμαλή μάλιστα επιμένουν ότι ο Πρωθυπουργός είχε συντάξει και τη σχετική δήλωση, την οποία απέσυρε ΣΥΑ, όταν πήρε εκ νέου διαβεβαιώσεις ότι η διαφορά θα είναι μικρή και θα κινηθεί περί το 3,5%. Η αλήθεια είναι ότι λίγο πριν και στη διάρκεια της δήλωσης του κυρίου Καραμαλή η διαφορά κειμενόταν μεταξύ 2,2 και 2,8%. Όπως επίσης γεγονός είναι ότι και η πλήρης ενσωμάτωση της Β' Αθήνας ολοκληρώθηκε, που δίνει δηλαδή και τη διαφορά στο ΠΑΣΟΚ, ολοκληρώθηκε αργά τα ξημερώματα και αφού είχαν ολοκληρώσει και οι τηλεοπτικές εκπομπές, έχει και αυτό την αξία του. Ναι. Πάντως είναι επιτακτική ανάγκη, φαίνεται, Έλλη, για το κυβερνών κόμμα να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να εκτονώσει την οργή της κοινή γνώμη. Ποιες θα είναι αυτές οι κινήσεις? Και κυρίως να μην περιέλθει σε έναν τρομακτικό κύκλο εσωστρέφειας. Υπάρχουν δεκάδες εισηγήσεις αυτή τη στιγμή από κορυφαίους υπουργούς και στελέχη για το τι θα πρέπει να γίνουν, από ανασχηματισμό της κυβέρνησης, απομάκρυνση των προσώπων που έχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προκαλέσει δυσαρέσκεια στους πολίτες, στελέχη τα οποία έχουν ενοχλήσει με τη στάση τους. Υπάρχουν εισηγήσεις για δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Περιβάλλοντος, για αλλαγή του επικοινωνιακού team και πολλά άλλα, τα οποία πάντως μέχρι στιγμής παραμένουν στο στάδιο της μελέτης. Ο Πρωθυπουργός αύριο συγκαλεί Υπουργικό Συμβούλιο.